Σε επαναφέρει σήμερα το θέμα με τους Πασάλους και από ό,τι φαίνεται μετά από χθεσινοβραδινή συνεδρία του Διοικητικού σας Συμβουλίου προχωράτε σε πειθαρχική έρευνα κατά υψηλόβαθμους στελέχους της ΑΕΚ για τους προβληματικούς Πασάλους. Μάλιστα, όπως είναι γνωστό, το παρόν Διοικητικό Συμβούλιο διέταξε διοικητική έρευνα σε ό,τι αφορά το θέμα των Πασάλων. Την ανέλαβε ο Γενικός Διευθυντής, ο οποίος την παρουσίασε ψες ενώπιον του Διοικητικού Συμβουλίου. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ψες ότι εκεί που προκύπτουν πειθαρχικές ευθύνες για το προσωπικό της ΑΕΚ που ακόμα υπηρετεί να προχωρήσουμε με πειθαρχική έρευνα και να παραπευθεί η έρευνα στο Γενικό Εισαγγελέα για τα περαιτέρω αν προκύπτουν οποιασδήποτε ποινικές ευθύνες για όσους έχουν αποχωρήσει. Άρα είναι στέχος το οποίο είναι ακόμη στην ΑΕΚ. Μάλιστα, υπάρχουν στελέχη που ακόμα είναι στην ΑΕΚ. Ναι. Και θα δείτε αν και εφόσον μπορεί να διωχθούν οποιαδήποτε άλλα στελέχη τα οποία έχουν αφιπηρετήσει. Και ουσιαστικά το θέμα με τους Πασάλους, συνεχίζετε να τοποθετείτε αυτούς τους Πασάλους ή τους αφαιρείτε όλους και τοποθετείτε νέους? Τι γίνεται? Όχι, έχει σταματήσει η τοποθέτηση των Πασάλων αυτών και έχει γίνει ένα σχέδιο απομάκρυνσης όσων έχουν τοποθετηθεί. Δηλαδή, μέσα από την έκθεση αυτή που είδατε χθες το βράδυ, τι στοιχεία προκύπτουν που δεν ξέρατε μέχρι τώρα, κύριε Θεοδούλου? Προκύπτουν στοιχεία αμέλειας, προκύπτουν στοιχεία υποβάθμισης του κινδύνου και του προβλήματος. Προκύπτουν διάφορα στοιχεία τα οποία χρήζουν περαιτέρω διερεύνηση. Υπάρχουν δηλαδή και στοιχεία ότι κάποιοι ίσως να πήραν χρήματα κάτω από το τραπέζι για να προωθήσουν αυτή την συγκεκριμένη προσφορά? Δεν προκύπτουν τέτοια στοιχεία. Όμως είναι θέμα του Γενικού Εισαγγελέα να τα διερευνήσει. Ωραία, άρα είναι στο Γενικό Εισαγγελέα και αυτό το συγκεκριμένο στέλεχος παραμένει κανονικά στην δουλειά του? Μέχρι στιγμή ναι. Και περιμένετε εντολές από την Γενική Εισαγγελία για το πώς θα κινηθείτε? Για τα στελέχη που βρίσκονται στην υπηρεσία αυτή τη στιγμή θα κινηθεί η πειθαρχική διερεύνηση με βάση τους κανονισμούς και τους νόμους. Αν προκύψει οτιδήποτε από την διερεύνηση του Γενικού Εισαγγελέα, τότε θα το δούμε. Ωραία. Θυμίστε μας και πώς σας τύχησε όλη αυτή η κίνηση στον κυπριακό λαό, πόσα θα πρέπει να πληρώσει επιπλέον για να αλλάχτούν αυτοί οι Πάσαλοι? Το συμβόλαιο των Πασάλων ήταν γύρω στα 4 εκατομμύρια ευρώ, όμως η τοποθέτηση, η αφαίρεση και όλη αυτή η διαδικασία υπολογίζεται ότι θα στοιχίσει γύρω στα 10 εκατομμύρια. 10 εκατομμύρια και πλήρωνε κυπριακή ΛΑΕ. Μπορεί να μην έχεις να φάεις, αλλά τους Πασάλους που κάποιοι αδίκως τους παράγγειλα θα πρέπει να τους πληρώσεις. Λοιπόν, ευχαριστούμε κύριε Θεοδούλου. Να είστε καλά. Και εγώ. Καλή συνέχεια. Αυτά συμβαίνουν εκεί στην ΑΕΚ. Ευχόμαστε ο Γενικός Αγγελέας να δείξει τον δρόμο.